Συντήκν σε συντήκν και στεκνάτια, γεια σας και χαρά σας. Ο Κακομοίρης ο Χαρίλαος ο Μπάνανο Πετρομανολάκης, που το επάγγελμά του είναι αγρότης και είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, πολεμά να καταλάβει ίντα κόμμα τον εσυμφέρει για να το ψηφίσει. Α, να δούμε στο τέλος, ίντα θα αποφασίσει. Γεια γρήκα τον Κακομοίρη. Γεια γρήκα, γεια και μπράβο, γεια γρήκα. Γυναίκα, εχθές το βράδυ ήρθανε στο καφενείο ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και μίγαινε. Άκουσα πως του κάνανε και τραπέζι, έφανε λέει με την ψυχή του. Μπαμπά, ο τετρόλε δεν μιλούν. Μανούσο, οι βουλευτάδες όμως τα κάνουνε όλα μαζί, ναι. Κοίτα πενε άντρα μου, έταξανε πράγμα. Γυναίκα, είπανε πως άμα βγει η Νέα Δημοκρατία θα πάει λέει το κιλό το λάδι στις 2.000 δραχμές, ναι. Ωραία, Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσω μένα. Κάτσε μωρή γυναίκα, περίμενε, να ακούσαμε και τα άλλα κόμματα. Κι όποιος δώσει παραπάνω από 2.000 το κιλό το λάδι, κοινωνά θα ψηφίσαμε, ναι μανούσο. Γεια γρήκα. Για γρήκα! Για γρήκα λοιπόν τα γίνεται. Μήπως ξέρετε, λέει η παπαρίγα μια λέξη, ανάθεμά της λέει για ιμπεριαλιστές. Μα ποιοι είναι εκείνα οι ιμπεριαλιστές? Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω σας είπα, δεν ξέρω τι εννοεί. Δεν καταλαβαίνω. Όχι, θα πάρω μια εγκυκλοπαίδεια τώρα, μια και μου το λέτε εσείς. Θα ξαναβρω την άλλη εβδομάδα να μου πείτε. Και όταν με ξαναβρείτε θα έχω τουλάχιστον από την εγκυκλοπαίδεια. Καλό να πάτε, ευχαριστώ πολύ. Ποιοι είναι εκείνα οι ιμπεριαλιστές? Δεν κατέχω πια διαολίδε. Για γρήκα. Μην πανάνε διαόλοι. Μάλλον. Που λέει παπαρίγα να έχει ανάθεμά τη λέει για εμπεριαλιστέ. Όλοι είναι εμπεριαλιστέ. Όλοι είμαστε εμπεριαλιστέ. Κριτσίδικο όλοι. Δεν κατέχω διαολίδε. Δεν τσιγκάσουμε. Γιατί είσαι απαντήξει ποτέ. Ξύ είναι. Για γρήκα. Γυρεύομαι να βρούμε έναν άνθρωπο να μα εξηγήσει αν είναι εμπεριαλιστέ. Ναι. Εσεί κατέτε ποιοι είναι. Όχι. Η παπαρίγα το λέει συνέχεια. Ανάθεμά τη λέει για εμπεριαλιστέ. Οι πλούσιοι. Αμπράβο. Για γρήκα τα λοιπόν. Για γρήκα. Γνωρίζετε του εμπεριαλιστέ? Να μας εξηγήσετε. Όχι, δεν τους γνωρίζω. Δεν έχετε σχέση με αυτούς. Η Αλέκα η Παπαρίγα λέει συνέχεια. Ανάθεμά της λέει για ιμπεριαλιστές. Μα ποιοι είναι εκείνα οι ιμπεριαλιστές? Αυτή να ρωτήσατε. Ποιοι είναι οι ιμπεριαλιστές, παρόλο που είστε από άλλο κανάλι. Στο καλό να πάτε, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, σύντεκνέ μου. Μην πάνε να είσαι απαντήξει ποτέ σου στους ιμπεριαλιστές που λέει η Παπαρίγα. Τι είναι τα τσίνα? Τι έχουν τα πολλά λεφτά. Για γρήκα το λοιπόν. Για γρήκα. Στην τεκνέ μου, μην πάνε να είσαι απαντήξει ποτέ στο δρόμο σου τους ιμπεριαλιστές. Όχι. Η παπαρίγα το λέει. Ανάθεμά τη λέει για εμπεριαλιστές. Εγώ την παπαρίγα την αγαπώ που κουζουλένομαι. Έτσι, τι εμπεριαλιστές δεν τζιγκατές. Όχι. Δεν τζιγκατές πια. Ξύναν εμπεριαλιστές. Όχι. Ο ανάθεμά τη είναι κοινά. Για γρήκα το λοιπόν. Ναι. Πε μα για γρήκα. Δηλαδή, τι θα πει εμπεριαλιστής, ότι λιάζεται κάθε μέρα. Για γρήκα. Για γρήκα το λοιπόν. Μαμά, πού είναι ο παπά? Πήγε να βάλει πετρέλαιο στο τρακτέρ. Είδα κάτι πρέπει να πει. Κουβεντιάζεται. Είπε στα τσιμάνα σου, γυναίκα. Εχθέ το βράδυ ήρθανε στο καφενείο ένας βουλευτής του Πασόκ και μίγαινε. Κοίτα πριν του λόγου του. Αυτός είπε για το πετρέλαιο. Ποιο πετρέλαιο, το Αιγαίο? Όχι, μπορεί γυναίκα του Αιγαίου. Για το πετρέλαιο που αγοράζομαι εμείς οι αγρότες και το βάλαμε στα μηχανήματά μας. Θα μειωθεί, λέει, η τιμή του στο μισό. Ωραία, Πασόκ θα ψηφίσουμε. Κάτσε, μωρή γυναίκα. Μα ψηφίσαμε Πασόκ. Θα μειωθεί μόνο η τιμή του πετρελαίου. Το λάδι δεν θα αυξηθεί καθόλου. Ξάνι τσαμπρέ, ένα μπέρδεμα, μωρέ. Μπρε, για γρήκα. Θα. Το λάδι, λένε, θα αυξηθεί. Θεέ μου, πότε θα γίνει. Θα. Το πετρέλαιο θα πάει στο μισό. Θεέ μου, να ζήσω να το δω. Θα. Η ζωή έτσι θα αλλάξει, όμορφη μέρα θα χαράξει. Θα. Τώρα νιώθουμε Ευρωπαίοι και περήφανοι κι ωραίοι. Θα. Για γρήκα. Για γρήκα. Πού είναι ο παπάς, πάλι έφυγε. Δουλεύει. Ή δεν δουλεύω, με σχόλασα γιατί άρχισαν και βρίσκει. Μ' αρέσει μανούς. Πάλι με καπνίζεις. Δεν σου είπα πως το τσιγάρο βλάπτει σοβαρά την υγεία. Είπες τα τσιμάνα σου, τα άπες. Μα γυναίκα, εχθές το βράδυ ήρθανε στο καφενείο ένας βουλευτής του ΚΚΕ και μίγαινε. Τι τάπαινε του λόγου του? Μαύρο στο κεφάλαιο. Τι τάπαινε? Του το λάδιζε συνέχεια. Μαύρο λέει στο κεφάλαιο. Δεν μου λες μπρε γυναίκα. Το κεφάλαιο στην Ελλάδα ποιον Ο Κόκαλης, ο Λάτσης, ο Βαρδινογιάννης. Ωραία. Και ο Κόκαλης, ο Λάτσης, ο Βαρδινογιάννης κατεβαίνουν για βουλευτάδες. Όχι, δεν κατεβαίνουν. Πώς έλεγε το λοιπόν το ΚΚΕ, μαύρο στο κεφάλαιο. Κάκο ρίζικο κοινά του ΚΚΕ, μα δεν κατέει, είδα τι γίνεται. Α, έλεγε και τ' άλλο. Μαύρο λέει στη ημπρέλα
Ιμπεριάλιστες, ιμπεριαλιστές. Μαύρος συμπέρα. Ποιοι είναι οι Τσιναμανούς εμπεριαλιστές, ε? Κατέω, παπά. Ούτε εγώ κατέω. Κάκο ρίζει κοκουκουέ. Δεν μιλείς τη γλώσσα μου και δεν σε καταλαβαίνω. Ε, πώς να σε ψηφίσω. Για γρήκα. Για γρήκα, λέει. Για γρήκα. Για γρήκα. Κατές ποιοι είναι οι εμπεριαλιστές. Όχι. Η παπαρίγα της λέει συνέχεια. Ανάθεμά της λέει για εμπεριαλιστές. Μα ποιοι είναι τα Κίνα. Ε, είναι αυτοί οι οποίοι λένε, ας πούμε, ότι κάθε εκλογές κάνουμε τα βαψίματα. Αυτή είναι... Κάθε Πάσχα που έρχονται γιορτές σε βάφομαι, κάθε... Λοιπόν, αυτοί είναι οι ιμπεριαλιστές. Συνέχεια της λέει η παπαρίγα, λέει ανάθεμά της λέει ιμπεριαλιστές. Μα ποιοι είναι τα Κίνα. Εμείς πάμε δύο-δύο και την απάντηση στην Ελλάδα. Ορίστε κύριε μου. Τι πράγμα. Για τους ιμπεριαλιστές. Που λέει συνέχεια η παπαρίγα, ανάθεμά της λέει ιμπεριαλιστές. Είναι η γραμμή η δική της, του κόμματός. Ναι, αλλά οι ιμπεριαλιστές ποιοι είναι. Για γρήγορα. Κατέτα ποιοι είναι. Για παίρνουν. Εγώ θα σου πω. Τσίς απαντήξεις και μια φορά. Όχι. Εσείς που είστε και λιγάκι μυστήριος με το γυαλάκι, μήπως έτσι που περπατάτε στους δρόμους, ναι, έχετε καμιά φορά συναντήσει τους ιμπεριαλιστές. Ποτέ. Ξέρετε ποιοι είναι, να μας πείτε. Ναι, καθόλου. Η παπαρίγα το λέει συνέχεια, αλλά ανάθεμά της λέει για ιμπεριαλιστές. Είσαι ακούστα το λόγο. Για γρήκα το λοιπόν. Για γρήκα. Η παπαρίγα το λέει συνέχεια. Τι είναι αυτά, τι ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Η παπαρίγα λέει ανάθεμά της λέει για ιμπεριαλιστές. Μα ποιοι είναι τα Κίνα. Ξέρω κι εγώ. Δεν κατέτα της γίνεται εδώ. Καθόλου. Για γρήκα το λοιπόν. Για γρήκα. Ήταν χωρίς γυναίκα. Ποιο κόμμα θα βγει, ε! Δεν κατέω περδεμένα, ανεπερδεμένα. Δεν κατένε τα χαρτιά, κατέω όμως εγώ. Το λοιπόν, γυναίκα. Εσύ θα ψηφίσεις Πασόκ, εγώ θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Εμάς τους αγρότες μας συμφέρει να κυβερνήσουν μαζί. Και το λάδι να αυξηθεί και το πετρέλαιο να μειωθεί. Εγώ, μπαμπά, είτε θα ψηφίσω. Εσύ, Μανούσο, θα το ρίξεις λευκό. Έτσι. Άμα σε γελάσουνε οι άλλοι και δεν κάμουνε ό,τι τάξανε, να έχουμε να ρίξει και μια ψήφο διαμαρτυρίας. Ε, για γρήκα! Ε, για γρήκα το λοιπόν. Για γρήκα. Για γρήκα. Για γρήκα. Με ρόπτη μέρα πάρα μου, όμορφη σεξουάλα μου και πασοκάρα μου. Εσύ! Εσύ! Θα έχει άλλη μια καρέκλα και θα είναι ο Ρινίδης εκεί. Και εγώ που πάμε. Έτσι, όπως είσαι τώρα. Άλλη μια καρέκλα θα έχει. Εγώ κάθομαι, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Κακό κρομίδι, δεν μπορώ. Κακό κρομίδι. Δημήτρη μου, Δημήτρη μου, είσαι σπίτι μου. Λέω, θα καλώ. Εντάξει, τώρα είσαι αγεμένος. Δημήτρη. Κάτσα, ευχαριστώ πολύ. Δύο. Αλλά μην κουνήσει Γιάννη καθόλου το πρόσωπο σου. Εκεί πέρα που πήρες τώρα... Εκεί είσαι τώρα. Ναι. Πάμε. Πού τα πας τα παπούτσα. Πάω να τα πουλήσω στην αγορά. Έτσι αφτάξαμε. Δημήτρη. Θα πνίγω. Εντάξει. Για να γρήκα τα λοιπόν. Καλό σόλιας μας, το καλό. Αυτά το οργάνισμο. Τι το οργάνισμο το. Να σε πάσω κατζού. Δεν εκέρας μας κρεμάσει και μπρεμονόλενα. Οφου. Λίγο να πει. Έλα να σου πω. Πού θα έρθω, σε ποια πόστα. Εκεί θα είσαι. Έτσι. Αλλά μην πάρει μπροστά καθόλου. Έτσι. Όχι μπροστά ούτε πίσω. Με τις γύες μου. Εσύ. Εσύ. Για γρήκα. Ήταν μια...